Το πρωί, κυρίες και κύριοι, η αυλαία του 19ου συνεδρίου του ΚΚΕ. Την Κυριακή θα εκλεγεί νέα Κεντρική Επιτροπή και Γενικός Γραμματέας. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα θέσει και πάλι υποψηφιότητα η κυρία Παπαρίγα ή όχι. Περισσότερα από τον Νίκο Αρμένη. Νίκο. Καλώς μεσημέρι. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ στην ομιλία της είπε ότι αυτό το συνέδριο δίνει απάντηση στο πώς θα οργανωθεί ο αγώνας κατά των βάρβαρων και αντιλαϊκών μέτρων και επανέλαβε την πρόταση για μονομερή διαγραφή του χρέους και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι αυτές οι θέσεις είναι διαφορετικές από αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο πράγμα η προτινόμενη από μερικούς αποχώρηση από τη ζώνη του ευρώ ή η άποψη ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ και άλλο η θέση του ΚΚΕ για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Παπαρίγα. Μάλιστα, εξαπέλυσε ευθέως επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι όσο βλέπει ότι έχει πιθανότητα να κυβερνήσει, μιλάει για κλεπτοκρατία, για καλούς και κακούς επιχειρηματίες, για κυβέρνηση της διαπλοκής, ώστε να απαλλαγεί από όποιες δεσμεύσεις. Βόλες εξαπέλυσε η κυρία Παπαρίγα και κατά της κυβέρνησης, ασκώντας σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική. Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν το πρωί με την προβολή ενός αφιερώματος στην ιστορία του ΚΚΕ. Θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, οπότε και εκλέγεται η νέα Κεντρική Επιτροπή. Και ερωτηματικό θα είναι υποψήφια η κυρία Παπαρίγα, Νίκο. Είναι ερωτηματικό ακόμη αν η κυρία Παπαρίγα θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Παπαρίγα. Νίκο, σε ευχαριστώ. Υπάλληλοι κατά των συνεπειών της κρίσης, η αποτροπή μεγαλύτερης χρεοκοπίας του λαού, η διέξοδος από την κρίση υπέρ του λαού, μπορεί να αποτελέσει μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις κρίκο για την οργάνωση της εργατικής, της λαϊκής αντεπίθεσης. Η πολιτική συμμαχία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδράζεται πάνω στην αντικειμενική αναγκαιότητα να προωθηθεί ενότητα δράσης της εργατικής τάξης και η κοινή δράση της με τους μισοπρολετάριους, τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, τη φτωχή αγροτιά, με ιδιαίτερη φροντίδα να προσελκύονται νέες ηλικίες και γυναίκες που συναντούν πρόσθετες δυσκολίες και εμπόδια στη σταθερή οργάνωση και πάλι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν κρύβει ότι ως πρωτοπόρο οργανωμένο τμήμα της εργατικής τάξης έχει στρατηγικό σκοπό το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, την ανατροπή της αστικής εξουσίας και την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας από την εργατική τάξη.